Έτσι λοιπόν για εσάς κουρίους εξακολουθεί η Σελήνη να είναι στο δικό σας ζώδιο, να δημιουργεί ένταση για την ένταση την οποία σας μιλούσα σήμερα. Το γεγονός ότι συμμετέχει και η Σελήνη φαίνεται ότι θα εκδηλωθεί. Έτσι εσείς λοιπόν των τελευταίων ημερών είστε σε μια αντιφατική φάση. Από τη μία έχετε μια ένταση με τον σύντροφο ή του συνεργάτη, θέλετε να αλλάξετε πολλά πράγματα. Από την άλλη όμως έχετε βρει και το δεύτερο βήμα σας, το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό. Με τα συναισθηματικά σας εξακολουθείτε να είστε σε μία περίοδο περίεργη, ενώ από τις αρχές της άλλης εβδομάδος μπαίνετε σε μια πολύ ωραία φάση. Οι Ταύροι μας έχουν περιέργως ένα άγχος, θα μπορούσα να πω, είτε για το γάμο σας, για τη σχέση σας, είτε για την επαγγελματική σας ζωή. Αυτόν τον καιρό ίσως να υπάρχουν κάποια άγχη τα οποία σας πληγώνουν, παρά το γεγονός ότι μπαίνετε σε μία νέα φάση ζωής. Για σας θα είναι μία περίοδος, θα είναι χρόνια τέλος πάντων, τα οποία ενώ δείχνουν κάποιες αλλαγές, μπορεί να δείχνουν ένα νέο δρόμο. Μη φοβηθείτε λοιπόν τις αλλαγές οι οποίες θα έρθουν, γιατί μπορεί να σας ανοίξουν ένα νέο ολοκένουργιο δρόμο, ο οποίος θα είναι πολύ πολύ σημαντικός και πολύ σταθερός. Θα το νιώσετε πρώτα εσείς που είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, αλλά και του δευτέρου δεκαημέρου. Για ένα οικονομικό θέμα θα απασχοληθείτε, ενώ θέματα που έχουν σχέση είτε με την υγεία είτε με την εργασία θα πρέπει να τα προσέχετε. Για τους διδύμους είναι μία περίεργη περίοδος όπου παίρνετε σοβαρές αποφάσεις. Θέλετε να αλλάξετε κάτι από τη ζωή σας, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες. Με πίεση όμως θα πρέπει να σκεφτείτε αρκετά σοβαρά. Προσέχετε αν είστε γεννημένοι 1-2 Ιουνίου, μπορεί να κάνετε και κάποια λάθη, ενώ θέματα που έχουν σχέση με τα παιδιά και τον ερωτικό σύντροφο, σας το λέω αρκετές μέρες αυτό, και το επόμενο διήμερο θα σας απασχολήσει. Βέβαια από μεθαύριο που η Αφροδίτη θα περάσει απέναντι από το ζώδιό σας, λίγο οι σχέσεις θα καταλαγιάσουν, παρά το γεγονός ότι σας απασχολούν άμεσα. Στο χώρο της εργασίας θα έχετε εξελίξεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Αν έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι άλλο, να κάνετε μια καινούργια κίνηση η οποία θα είναι σημαντική, θα δείτε ότι όχι από το Δεκέμβριο, όπου θα έχουμε τον ανάδρομο Ερμή, που σημαίνει ότι οι δεύτερες σκέψεις μπορεί να είναι και καλύτερες. Μην τον φοβόσεστε τον ανάδρομο Ερμή, απλώς θα πρέπει να προσέχουμε στην επικοινωνία. Κάπου με την επικοινωνία τα μπερδεύει, δεν φέρνει γρήγορα τα μηνύματα, τα γράμματα, όμως οι δεύτερες σκέψεις θα μπορούσαν να είναι σοφότερες πριν αποφασίσετε τι θα κάνετε. Για τους καρκίνους μας, σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα, αν είστε γεννημένοι τον Ιούλιο. Αν είστε γεννημένοι αρχές Ιουλίου, να ξέρετε ότι αυτή η εποχή είναι πάρα πολύ σημαντική, ακόμα και αν δεν νιώθετε ότι κάτι πολύ σημαντικό συμβαίνει. Θα δείτε ότι σιγά σιγά τα πράγματα τα οποία σας ενδιαφέρουν θα αρχίσουν να τρέχουν αυτό τον καιρό. Το Ιούλιο και το Φεβρουάριο μπορεί να κάνετε τώρα ένα σχέδιο, το οποίο θα το δείτε στο τέλος Φεβρουαρίου να πραγματοποιείτε. Άρα λοιπόν μην απογοητεύεστε αν δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Αντίθετα, έχετε μία έμπνευση η οποία είναι πολύ σημαντική και η οποία σας οδηγεί σε επιτυχία. Βέβαια, εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, λίγες μέρες ακόμα θα με μισήσετε, που θα σας λέω προσέχετε μια αλλαγή, μια ένταση. Μην τρέχετε με το αυτοκίνητο, μην εκτίθεστε σε κινδύνους οι οποίες θα μπορούσαν να πάρουν μια άλλη τροπή. Τα λιοντάρια μας τα οποία θα αλλάξουν αυτόν τον καιρό μπορεί να ήσασταν λίγο σε ένα περίεργο κλίμα το οποίο δεν σας ταιριάζει. Από μεθαύριο που θα περάσει και η Αφροδίτη στον Δοξότη και που να έρθουν και το επόμενο φθινόπωρο που θα περάσει και ο Δίας, τα πράγματα θα φαίνονται ιδιαίτερα καλά. Μην κάνετε υπερβολές. Αν είστε γεννημένοι τώρα στις αρχές Αυγούστου, με το σπίτι και την οικογένεια κάποιες υπερβολές γίνονται. Σήμερα όμως ή των τελευταίων ημερών που είστε σε ένα δίλημα, κάτι θέλετε να αλλάξετε, ένα ταξίδι, κάτι στο εξωτερικό, ένα νομικό διαδικαστικό θέμα, φαίνεται ότι παίρνει αυτή την περίοδο μια νέα τροπή, η οποία βέβαια προς το παρόν μέχρι τις αρχές του μήνα είναι λίγο εκρηκτική. Μην τρέχετε με το αυτοκίνητο και μην κάνετε επικίνδυνα σπορ ή επικίνδυνες κινήσεις. Οι Παρθένοι μας εξακολουθούν να είναι λίγο προβληματισμένοι, ιδιαίτερα όσοι είναι γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, με ένα οικογενειακό θέμα το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο σχεδόν και το μισό Δεκέμβρη θα σας απασχολήσει άμεσα. Αν έχετε ηλικιωμένα ανδρικά πρόσωπα, δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ψάρια, των τελευταίων ημερών, αν έχετε ηλικιωμένα ανδρικά πρόσωπα, μπορεί να έχουν κάποια παράπονα ή να χρειάζονται ακόμα και τη φροντίδα σας. Αλλά εκεί που θα πρέπει να. Ενώ τα πράγματα είναι πολύ καλά για σας, τουλάχιστον πολύ
πολύ θα έχουν μια βελτίωση μεγάλη καθημερινή σας ζωή. Ένα θέμα οικονομικό που έχει σχέση με άλλους μπορεί να σας απασχολήσει άμεσα αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, γι' αυτό θα πρέπει να το προσέχετε, παρά το γεγονός ότι, όπως σας είπα, η ζωή σας γενικότερα αλλάζει και αλλάζει όχι μόνο με γεγονότα ευτυχίας που καμιά φορά είναι παροδικά, αλλά γεγονότα τα οποία θα σταθεροποιήσουν γενικά τα σχέδιά σας. Και να κάνω μια παρένθεση, επειδή πάρα πολλές φορές αναφέρομαι σε μια γενιά 60-65 που έχουν πολλούς πλανήτες στην Παρθένο και αυτόν τον καιρό ίσως είχαν προβλήματα, να ξέρετε ότι σιγά σιγά αυτή η γενιά και γενικότερα οι Παρθένοι θα δουν τα σχέδιά τους σιγά σιγά να πραγματοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο, χωρίς τυμπανοκρουσίες και ευτυχίες, αλλά με αργά και σταθερά βήματα. Για τους ζυγούς των τελευταίων ημερών, σήμερα δεν είναι μια καλή μέρα. Μπορεί με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες να τα πείτε λιγάκι πιο έντονα, ή των πρώτων ημερών θα πρέπει να προσέχετε. Ενώ φίλοι μπορεί να είναι πολύ σημαντικοί για σας και από μεθαύριο ίσως να αρχίσετε μικρές διαδρομές ή συναντήσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Βέβαια, αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, αν και θα τα πούμε μέσα στο Δεκέμβρη, να ξέρετε ότι ο χρόνος αλλάζει, ζώδιο περνάει στον εγώκερο και σας αφορά άμεσα εσάς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες. Οι Σκορπιοί μας εξακολουθούν να έχουν αυτό το παρασκήνιο που το έχεις μάθει ακόμα και εσύ, νομίζω. Το λες πάρα πολύ καιρό, Λίτσα μου. Πάρα πολύ καιρό. Όσο να ξέρετε, όσο ακούτε να είναι ο Άρης το προηγούμενο από σας ζώδιο, όποτε το ακούτε, να ξέρετε ότι αυτό σημαίνει παρασκήνιο, ότι ή εσείς έχετε άγχος και θέλετε να κινηθείτε μυστικά, ή οι άλλοι έχουν κάτι να κάνουν με εσάς και αυτό τον καιρό ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια θέματα. Όμως ο Δίας σας σώζει, ειδικά αν είστε γεννημένοι τον Νοέμβριο, η Αφροδίτη μένει 2-3 μέρες ακόμα στο ζώδιό σας. Όμως θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή με την υγεία, ακόμα λίγες μέρες θα πρέπει να τα προσέχετε. Τοξότες μου, σε λίγο θα χαρείτε και την Αφροδίτη που θα έρθει στο δικό σας ζώδιο. Τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες, το δεύτερο δεκαήμερο είναι σε μια πολύ καλή φάση, δεν έχετε πιέσεις. Όμως αν είστε 1-2 Δεκεμβρίου, να ξέρετε ότι κάτι γίνεται στο σπίτι και την οικογένεια, κάτι λάθος γίνεται. Ή των τελευταίων ημερών που έχετε θέματα, μία σχέση, μία συνεργασία, τα παιδιά, να ξέρετε ότι βρίσκεται λύση σε αυτές τις μέρες, έστω και αν οι λύσεις είναι δύσκολες. Οι εγώκεροί μας θα έχουν πληροφορίες από μεθαύριο, αύριο θα σας πω πάρα πολλά για το Δεκέμβριο. Θα έχετε πολλές πληροφορίες που αυτή τη στιγμή γίνονται παρασκηνιακά και τις οποίες θα ξεπεράσετε. Αν είστε γεννημένοι γύρω στην πρωτοχρονιά, ο Δίας κάνει ό,τι μπορεί, φέρνει κοντά σας φίλους, δυνατά πρόσωπα τα οποία θα σας βοηθήσουν. Γενικά είναι μια αρκετά καλή περίοδος. Μόνο αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, με τα οικογενειακά να έρχονται πάλι στο προσκήνιο και να έχουν επίπτωση και στο γάμο σας ή στα επαγγελματικά. Υδροχόοι, με αυτόν τον καιρό νιώθετε να έχετε μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη, μεγάλη ένταση, μεγάλη κούραση. Είναι πολλά όλα αυτά μαζί. Έχετε πάρα πολλά πράγματα να κάνετε τα οποία διευθετείτε κάποιες καταστάσεις, αλλά όλο αυτό, όπως λες και εσύ, σας κουράζει και σας εκνευρίζει λίγο. Όμως τα πράγματα είναι καλά, συλλογική δουλειά πάει αρκετά καλά. Παίρνετε πολλές σοβαρές αποφάσεις. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, παίρνετε σοβαρές αποφάσεις, τις οποίες πρέπει να πάρετε και οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τα ψαράκια μας, αν αφαιρέσουμε τα θέματα τα οικονομικά ή θέματα κάποιων που μπορεί να έχουν θέματα υγείας, επιμένω ότι είναι η καλύτερη σας χρονιά. Αν είστε γεννημένοι αρχές Μαρτίου θα το νιώσετε αυτό. Μόνο των τελευταίων ημερών θα πρέπει λίγο να προσέχετε. Αυτά, αύριο θα πούμε πολλά για τον καινούριο μήνα, ο οποίος έρχεται και λοιπόν. Θα...